καμία αλλαγή δεν υπάρχει στα ισχύοντα όρια και αρμοδιότητες για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο SAR Αθηνών, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Η Γενική Γραμματέας του Οργανισμού Φανγκ Λιου, σε απαντητική της επιστολή προς τον Υπουργό των Εξωτερικών Νίκο Δένδια, όσον αφορά τον πρόσφατο παράνομο τουρκικό κανονισμό για τα όρια και τις αρμοδιότητες για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης Αθηνών, τονίζει ότι καμία αλλαγή δεν έχει επέλθει στα όρια και αρμοδιότητες του SAR Αθηνών και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά το δίκαιο των ελληνικών θέσεων. Αυτά σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στη συγκεκριμένη επιστολή, η αξιωματούχος του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας επισημαίνει ότι δεν έχει υποβληθεί καμία πρόταση τέτοια από την Τουρκία και σε κάθε περίπτωση για να τροποποιηθούν τα εν λόγω όρια πρέπει να προηγηθεί συμφωνία από όλα τα κράτη της περιοχής και φυσικά της Ελλάδος. Νέο ράπισμα δέχθηκε λοιπόν η Άγκυρα, η οποία ουδέν τετελεσμένο καταφέρνει να δημιουργήσει με τις παράνομες ενέργειές της, παρά να εισπράττει διαρκώς καταδίκες από τα διεθνή φόρα. Ευχόμαστε να ολοκληρωθεί η διπλωματική αυτή εκστρατεία, οι ορθές αυτές διπλωματικές ενέργειες που αποφέρουν καρπούς όπως φαίνεται και με την εκδίωξη των παρανόμων τουρκικών πλοίων, του Ρουτς Ρεΐς και των πλοίων συνοδείας του, καθώς και οποιοδήποτε άλλων τουρκικών πλοίων ή αεροσκαφών παραβιάζουν από εδώ και πέρα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.